Πρωθυπουργού. Ξεκινά αυτή τη στιγμή. Τη 87η Διεθνού Έκθεση Θεσσαλονίκη. Πρόθεσή μας η συνέντευξη να διαρκέσει. Λοιπόν, δύο έχει ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αυτή τη στιγμή ομιλεί και θα παρακολουθήσουμε χωρίς, λοιπόν, να ό,τι υποθεί. Χρόνο, αν και παραδοσιακά ξεκινάμε από κάποιο μέσο της Θεσσαλονίκης, θα μας επιτρέψετε φέτος να ξεκινήσουμε από την Ελευθερία Λάρισας και την Ελένη Κισάβου και να ετοιμάζεται ο Νίκος Αρμένης από το Μέγκα. Καλησπέρα σας. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε τη δυνατότητα να έχουμε την πρώτη ερώτηση στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Η Θεσσαλία έχουν υποστεί μεγάλες ανυπολόγιστες ζημιές και περιμένουν τη μέγιστη προσοχή της πολιτείας. Γνωρίζουμε ότι το φαινόμενο που ξέσπασε στη Θεσσαλία ήταν πολύ έντονο και ακραίο. Όμως για την αντιμετώπιση του δέχεστε κριτική στα εξής. Γιατί δεν υπήρχε εγκαίρως προειδοποίηση των κατοίκων πέραν μιας γενικής αποστολής του 112, όταν μάλιστα οι επιστήμονες είχαν ενημερώσει την κυβέρνηση για αυτό που έρχεται? Γιατί χάθηκαν πολλές ώρες μέχρι να ενεργοποιηθεί ο στρατός? Γιατί ελικόπτερα που υποτίθεται ότι ήταν παροπλισμένα, έτσι τουλάχιστον είχε ανακοινωθεί, τα είδαμε μετά να πετούν? Και να πάμε λίγο και στην επόμενη μέρα. Πότε προβλέπετε να γίνει η αποκατάσταση των βασικών υποδομών, τουλάχιστον? Ποιο είναι το σχέδιό σας για να κλείσει η Θεσσαλία τις πληγές της, μάλιστα με το ρόλο που έχει για την εθνική οικονομία της Ελλάδας? Και τέλος, κύριε Πρόεδρε, χρειάζεται χρόνος για να αποκατασταθεί ο παραγωγικός ιστός. Πώς και πότε εκτιμάτε ότι μπορεί να κλείσει αυτό το κενό? Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε Κισάβου, που μου κάνατε πολλές ερωτήσεις. Θα επιχειρήσω να τις απαντήσω όλες, ξεκινώντας όμως από την εισαγωγική σας παρατήρηση ότι το καιρικό φαινόμενο το οποίο κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε στη Θεσσαλία ήταν πράγματι πρωτοφανές και θα έλεγα έξω από τα δεδομένα και τα μοντέλα τα οποία κρίνουν πάντα με γνώμονα προηγούμενα αντίστοιχα περιστατικά. Ο πίνακας αυτός έχει δημοσιευθεί ξανά, είναι από το ΜΕΤΕΟ και δείχνει τους όγκους νερού που έπεσαν σε διάφορα μέρη της Θεσσαλίας σε σχέση με την κακοκαιρία του Ιαννού. Μιλάμε με άλλα λόγια, και το γνωρίζουν νομίζω αυτό πολύ καλά οι Θεσσαλοί, για ένα καιρικό φαινόμενο το οποίο ήταν πολύ πιο έντονο από τον Ιαννό. Και μιας και με ρωτήσατε για τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, πράγματι οι μετεωρολόγοι προέβλεψαν πολύ έντονο καιρικό φαινόμενο. Κανείς όμως πιστεύω δεν ήταν σε θέση να προβλέψει ακριβώς αυτό το οποίο συνέβη. Ακριβώς επειδή δεν το είχαμε ξαναδεί ποτέ στο παρελθόν. Από εκεί και πέρα, αναφερθήκατε στο 112 και στην εντός εισαγωγικών καθυστερημένη αντίδραση του στρατού. Θέλω να σας πω ότι προειδοποιητικά 112 είχαν σταλεί επανειλημμένως σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Το δε πρωτόκολλο το οποίο αφορά το 112 για περιπτώσεις πλημμυρών είναι διαφορετικό από το πρωτόκολλο σε περιπτώσεις πυρκαγιών. Για τον απλούστατο λόγο ότι στην πυρκαγιά η εντολή είναι πολύ σαφής. Φύγε και τρέξε μακριά από το σπίτι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ενώ στην πλημμύρα οι ειδικοί μας υποδεικνύουν ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αν σε πιάσει η πλημμύρα να βρεθεί στον δρόμο. Άρα η σύσταση, η εντολή θα έλεγα της πολιτικής προστασίας είναι να ανέβεις σε υψηλότερο όροφο ή σε ψηλό σημείο. Και αυτό εξάλλου έγινε σε πολύ μεγάλο βαθμό στα χωρία της Θεσσαλίας. Και πρέπει να σας πω ότι και γι' αυτό δεν θρηνήσαμε τελικά έναν μεγάλο αριθμό νεκρών. Έρχομαι τώρα στην ανάμειξη του στρατού. Διότι και εκεί έχει διακινηθεί ένα ψέμα ότι δήθεν ο στρατός άργησε να παρέμβει. Πρέπει να σας πω ότι προσωπικά ήμουν στο κέντρο επιχειρήσεων την Πέμπτη το πρωί, όταν ακόμα τα καιρικά φαινόμενα ήταν σε μεγάλη ένταση. Και σε απόλυτη συνεννόηση με την πολιτική προστασία και με την ηγεσία του στρατεύματος, αποφασίσαμε το αυτονόητο. Ποιο είναι αυτό? Ότι τα ελικόπτερα θα πετάξουν αμέσως με το που θα είναι ασφαλές και αμέσως με το που θα μας δώσει η πολεμική αεροπορία και η πυροσβεστική το OK ότι τα ελικόπτερα μπορούν να πετάξουν. Και αυτό ακριβώς έγινε. Δεν φαντάζομαι ότι θα είχε κανείς την απέτηση να πετάξουν ελικόπτερα σε συνθήκες με έντονη κεραυνητική δραστηριότητα, όπου θα θέταμε σε κίνδυνο την ίδια την ασφάλεια των πληρωμάτων. Άρα τα ελικόπτερα πετάξαν αμέσως με το που αυτό ήταν εφικτό και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το είδανε και οι κάτοικοι της Θεσσαλίας. Εξάλλου, πάρα πολλά ελικόπτερα, όχι μόνο της πολεμικής αεροπορίας, αλλά και ελικόπτερα τα οποία
χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για δάσο πυρόσβεση, χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την πολύ δύσκολη άσκηση εκένωσης. Και η αλήθεια είναι ότι εκενώθηκαν όλοι όσοι ήθελαν να εκενωθούν. Δεν χάθηκε καμία ανθρώπινη ζωή, επειδή δεν προφτάσαμε να φτάσουμε σε κάποιον συμπολίτη μας ο οποίος κινδύνευε. Δεν υπήρξε συμπολίτης μας ο οποίος να πείνασε, συμπολίτης μας ο οποίος να ξόμινε από νερό ή συμπολίτης μας ο οποίος να μην του μπορέσαμε να του παράσχουμε σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Προφανώς υπήρξε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, δυσκολία και ψυχική πίεση. Όμως σώσαμε πάρα πολλές ανθρώπινες ζωές, επειδή ακριβώς μετά το καιρικό φαινόμενο δράσαμε συντονισμένα και με πολύ μεγάλη αυτοθυσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Τώρα για την επόμενη μέρα, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πολλά. Φαντάζομαι ότι θα μου γίνουν και άλλες ερωτήσεις σε αυτήν την κατεύθυνση. Η παραγωγική ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας περνά, κύριε Κισάβου, μέσα από την ορθολογική διαχείριση των υδάτων της. Επέμενα πολύ σε αυτό χθες. Γνωρίζετε πολύ καλά ως Θεσσαλή ίδια ότι το ζήτημα αυτό δεν είναι καινούριο. Είναι πολύ παλιό. Και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα νερά της Θεσσαλίας έρχονται από το βαθύ παρελθόν και από μια αλληλουχία πλημμυρών και λειψιδρίας, η οποία μας υποχρέωσε στο παρελθόν να βάλουμε τα θέματα αυτά στην ατζέντα. Ποτέ όμως δεν τα αντιμετωπίσαμε αποτελεσματικά. Είμαι αποφασισμένος απόλυτα λοιπόν το θέμα αυτό να το λύσω δραστικά. Και η ίδρυση αυτού του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας θα είναι ένας πρότυπος οργανισμός. Τονίζω ότι δεν θα είναι απλά ένας μελετητικός οργανισμός, αλλά και ένας φορέας υλοποίησης. Για να το πω με απλά λόγια, φανταστείτε μια εταιρεία σαν το Αττικό Μετρό, το Ελληνικό Μετρό τώρα, για τη Θεσσαλία, που θα μπορεί να οριμάζει και να υλοποιεί έργα, σε συντονισμό πάντα με την περιφέρεια, έχοντας όμως την κεντρική εποπτεία και με τεχνική υποστήριξη από το εξωτερικό. Χρειαζόμαστε παραπάνω βοήθεια σε επίπεδο τεχνικής υποστήριξης. Έχω ήδη ζητήσει από την Ολλανδία, μια χώρα η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία σε θέματα διαχείρισης υδάτων, μια πρώτη προσέγγιση του τι έγινε στο φαινόμενο και το τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και στο εξής. Και αυτό προφανώς δεν έχει να κάνει μόνο με τα φράγματα που θα φτιάξουμε, τα αντιπλημμυρικά έργα που θα γίνουν. Έχει να κάνει και με τη μορφή των καλλιεργειών. Έχει να κάνει και μέχρι την δυνατότητά μας να προστατεύσουμε συγκεκριμένους οικισμούς, οι οποίοι μπορεί να φτιάχτηκαν σε άλλες εποχές και για άλλους λόγους, πλην όμως τώρα με την κλιματική κρίση να είναι πραγματικά ευάλωτη. Αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε σε διαβούλευση με την τοπική κοινωνία της Θεσσαλίας. Δεν πρόκειται να κινηθούμε αυτόνομα. Είναι όμως επιβεβλημένο πια το ζήτημα αυτό, επειδή είναι εθνικής σημασίας, να αναδειχθεί σε εθνικό επίπεδο. Δεν μιλάμε μόνο για την αντιπλημμυρική προστασία. Μιλάμε για μια περιφέρεια η οποία είναι απολύτως κρίσιμη για την εφοδιαστική αλυσίδα και την ασφάλεια τροφίμων της χώρας. Και γι' αυτό και ο οργανισμός αυτός, τον οποίο φιλοδοξώ να συγκροτήσω άμεσα και θα επιδιώξω μάλιστα και διακομματική συνένεση ως προς την ηγεσία του, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τοποθετούνται άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα εχέγγυα να μπορούν να υλοποιήσουν ένα τόσο σημαντικό έργο, να βάλουμε κάτω όλα τα δεδομένα, να δούμε όλες τις μελέτες, αλλά με μια διαφορετική πια προσέγγιση, γνωρίζοντας αυτό το οποίο δεν γνωρίζαμε. Ότι αυτό το οποίο φαινόταν αδύνατο να γίνει, έγινε. Και αυτή είναι η δυσκολία πάντα όλων των προβλεπτικών μοντέλων. Πώς θα προβλέψεις αυτό το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ. Ή αν μπορούσαμε να προβλέψουμε. Και ιανό προέβλεψαν ουσιαστικά οι μετεωρολόγοι. Αλλά αυτό δεν ήταν ιανός, ήταν κάτι πολύ χειρότερο.